Η οικογένεια του Γιώργου Φουντούλη, του 27χρονου που εκτελέστηκε εμψυχρό από τους αδίστακτους δολοφόνους, κρατάει αποστάσεις από τη Χρυσή Αυγή. Με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Facebook, στην οποία υπάρχουν σαφείς υπαινιγμοί για το σύνθημα της Χρυσής Αυγής, η οικογένεια του Γιώργου ζητεί να μην εκμεταλλευτεί κανένα πολιτικό κόμμα την κηδεία του παιδιού τους. Η οικογένεια θέλει να παρευρεθούν όλοι οι φίλοι του. Όχι σαν χρυσαυγίτες, αλλά σαν φίλοι που θέλουν να τιμήσουν τον φίλο τους. Δεν θέλουμε αίμα. Το παιδί μας πότσε την άσφαλτο με το αίμα του. Ούτε τιμή. Γνωρίζουμε την ακαιρεότητα και την ετοιμότητα του παιδιού μας. Η οικογένεια δεν επιθυμεί να παρευρεθεί κανένας πολιτικός από κανένα κόμμα. Την ενόχληση της οικογένειας του 27χρονου για την ενασχόλησή του με τη Χρυσή Αυγή περιέγραψε στον Αντένα ο θείος του άτυχου νεαρού. Ήταν μέλος εκεί στη Χρυσή Αυγή. Πήγαινε το παλικάρι. Είχε την αδερφούλα του που έχει σύνδρομο Down και της έκανε φυσιοθεραπεία γιατί η δουλειά του αυτή ήταν, αλλά δεν έβρισε δουλειά. Και την αγαπούσε και την πρόσεχε. Την αδερφή του περιμένουμε να φύγει και έφυγε ο Γιώργος. Δυστυχώς τους κάνουν πλήση εγκεφάλου των παιδιών. Και ο αδερφός μου και η γυναίκα του ούτε να τους δούνε δεν θέλουν. Μας φάγανε το παιδί αυτό λένε.